Ρίτσα, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η υγεία της 18χρονης έχει πέσει σε κόμμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με μηχανική υποστήριξη στη μονάδα εγκαυμάτων στο Λάτσιο, εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί είναι διαρκώς στο πλάι της, προσπαθούν να τη βοηθήσουν και να την υποστηρίξουν, ενώ γίνονται μία σειρά από εξετάσεις προκειμένου να δουν ποια είναι η αιτία που το παιδί βρέθηκε να νοσηλεύεται σε τόσο σοβαρή κατάσταση. Έχει κάποια εισπνευστικά εγκάβματα, κάποια τραύματα στο πρόσωπο και στο μάτι, αλλά και αμοιχές από μαχαίρι, που όμως, όπως μας είπαν, όλα αυτά δεν δικαιολογούν τον τόσο σοβαρό τραυματισμό της. Οι αστυνομικοί, πάντως, από την άλλη, πιστεύουν πως ο πατέρας την χτύπησε και ίσως σε συνδυασμό με τις αναθυμιάσεις από την φωτιά να είναι η αιτία που το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όταν την παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν είχε σφιγμό. Χρειάστηκε να κάνουν δύο ανανύψεις προκειμένου η 18χρονη να επανέλθει. Κατέρνα, σε ευχαριστούμε.